Διαπιστώσαμε, βασικά όπως είπαμε τους εκεί όλους και τους τοπικούς τέλος πάντων άρχοντες, τους σημαντικούς συμβούλους από τα κόμματα που στηρίζονται και αντίστοιχα και τους βουλευτές. Οι ομιλότητές σας στο πώς θα χτυπήσετε το λαό είναι αποκαλυπτικές σήμερα. Για ποιους βουλευτές? Μιλάω για τους βουλευτές που είναι σήμερα εδώ, από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε μεγάλες ευθύνες, σας η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, που πήρατε 14 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία του λαού, με το PSI. Ήρθε το 2015 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και υποχρεωτικά δεσμεύσατε τα ταμιακά διαθέσιμα από τα νοσοκομεία κτλ. Και έρχεστε τώρα να μας πείτε τι. Κατά κόρον, κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός για υγεία, παιδεία κλπ. Όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές, κοινωνικές δομές, είναι μειωμένος. Και αναρωτιέστε γιατί δεν υπάρχει καρδιολόγος και λες και δεν είστε κυβέρνηση, κύριε Γιώλα. Κάνατε ερωτήσεις και λες και δεν είστε κυβέρνηση και περιμένετε να απαντήσει ο κόσμος. Γιατί δεν λέτε ξεκάθαρα ότι όλο αυτό το διάστημα και ειδικά τα προηγούμενα χρόνια που έγινε και η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Υγείας στην Αθήνα, αποφασίσατε μεταρρύθμιση. Ε, η οποία τι έλεγε, πώς να πω, αυτονόμηση των νοσοκομείων, δηλαδή να πάψουν να είναι κρατικές οντότητες και να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις. Αυτά είχατε σκεφτεί. Και αυτά προχωρείτε. Το 2013 έγινε κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση μάλλον, ΠΑΣΟΚ, Νουδού, Δημάρ. Λοιπόν, αυτή είναι η ανάπτυξη δηλαδή που ευαγγελίζεστε. Η μεταμνημονιακή εποχή, η επιστροφή στην κανονικότητα, το πώς θα τσακίζετε στην κυριολεξία κάθε δομή υγείας και θα αφήνετε χωρίς νοσοκομείο το λαό του ναυπηλού. Αυτό είναι η ανάπτυξη. Ακούσαμε τον κύριο Κοστούρο χτες να απευθύνεται ως, να λέει χαρακτηριστικά, τους ασθενείς πελάτες. Έχετε λογική το κέρδος. Και αποδεικνύεται ότι αυτοί. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Είπατε πελάτες. Είπα πελάτες. Τους πελάτες μας που έρχονται και να επισκεφθούν τον τόπο μας. Και το πελάτης είναι κάτι που έχει μέσα σεβασμό, έχει παροχή υπηρεσίας. Κοιτάξτε να δείτε, στα νοσοκομεία. Μίλησα για τους πελάτες μας που έρχονται. Εγώ δεν σας διακόπτω. Πείτε μετά. Σας διακόπτω για να αποδείξω. Δεν σας διακόπτω, πείτε μετά ό,τι θέλετε. Μην διαστρεβλώνετε τα λεγόμενα. Το θέμα είναι ο λαός της Αργολίδας, ο λαός του Ναυπηλίου, δηλαδή μόνο για τις διανυκτερεύσεις θα ασχολείται σήμερα η Δημοτική Αρχή. Έχουμε επαναλάβει 100.000. Εν πάση περιπτώσει, έχετε ως λογική το κέρδος. Αποδεικνύεται ότι αυτή σας η λογική σημαίνει ζωή κόλαση και αρρώστια δίχως γιατριά για τους εργάτες. Γιατί για τους εργάτες δεν είπε κανένας τίποτα. Λοιπόν, από το Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα, τα σωματεία, τα ταξικά σωματεία του νομού, οργανώσαμε και πρωτοστατήσαμε στον αγώνα για να αναβάθμιση των υποδομών και των δύο νοσοκομείων, για επαρκή στελέχωση, για αξιοπρεπείς σύγχρονες και δωρεάν υποδομές υγείας για όλο το λαό. Καταρχήν, δεν είπα και αυτό. Ακούσαμε διάφορους να λένε ότι κινδυνολογούμε, λέει ότι τα ΤΕΠ στον Ναύπηλο δεν πρόκειται, λέει, να κλείσουν. Ωραία. Ήδη, και το είπατε κι εσείς, κύριε Γιώλα, σήμερα αναγκάζουν τους ασθενείς να μεταφέρονται στο Άργος για συγκεκριμένες εξετάσεις και να επιστρέφουν. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εσείς οι ίδιοι παραδέχεστε ότι είναι τόσο υποβαθμισμένα και είναι σαν να είναι κλειστά. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να παράξουν τις. Την απαραίτητη βοήθεια. Λοιπόν, να το κλείνω. Ούτε να το σκέφτεστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας περάσει. Την απάντηση θα την πάρετε και οργανωμένα και συλλογικά και μαθητικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσετε τα επίγοντα και να υποβαθμίσετε τις μονάδες υγείας στον νομό. Θα μας πείτε απέναντί σας.